τώρα. Σάκη ζωντανός στο Superstar. Μάλιστα, το κατάλαβα. Το κατάλαβα. Ο κύριος Πλεμένος είναι εκεί, μας ακούει. Μπορεί να μας μεταφέρει έτσι. Περιμένουμε. Τι περιμένετε, τον βλέπουμε. Να μας μιλήσει. Οκ. Λοιπόν, τώρα μιλάει στον Νίκο τον Τσιλιπουνιδάκη. Δεν μπορούμε να πλησιάσουμε λιγάκι, να ακούμε κι εμείς. Δεν μπορούμε να πλησιάσουμε. Είμαστε στον αέρα. Α, δυστυχώς. Ωραία, εντάξει. Ας υποθέσουμε λοιπόν. Πάμε να κάνουμε εικασίες. Τι μπορεί να λέει τώρα ο Σάκης Ρουβάς μιλώντας στον συνάδελφο, στον Νίκο Τσιλιπουνιδάκη. Θα διακόψουμε κι εμείς. Τουλάχιστον μπορεί να μιλάει λίγο πιο δυνατά ο Σάκης. Αυτό είναι σταθμό, είστε. Ναι, από τη. Σάκη! Α, χρόνια πολλά, Χριστινάκη. Α, ευχαριστώ, Σάκη μου. Και αυτό θα παίζει τρέιλερ συνέχεια. Δεν την ακούω. Βάλτε του μια επιστροφή, βρε παιδιά. Δεν δουλεύετε για μένα, για άλλους δουλεύετε. Έλα. Γεια. Σάκη μου. Το ίδιο πρόβλημα έχω με τον κύριο Ρουβά σήμερα. Σάκη μου, καλησπέρα. Γεια. Είμαι η Χριστίνα Λαμπύρη, έχω αύριο τα γενέθλιά μου και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολλά, Χριστίνα, να τα κατοστήσεις και να είσαι πάντα γλυκιά και όμορφη και να χαίρεσαι και την κόρη σου. Σε ευχαριστώ επίσης. Τώρα μπορώ να σου λέω επίσης, Άκη μου, να χαίρεσαι την κόρη σου και τη γυναίκα σου και να καμαρώνεις εσύ. Thank you. Α, αγάπη μου γλυκιά. Ήσουνα στον κύριο Κωστόπουλο. Τι είπατε, μπορούμε να έχουμε μια γεύση. Είπαμε βασικά για την ταινία που ξεκινάει σήμερα στους κινηματογράφους. Λέγαμε διάφορες ανοησίες. Τώρα πες μου πραγματικά, πες μου Σάκη μου, πιο ευτυχισμένος εκτός από τις ώρες που είσαι με την οικογένειά σου και τις βγάζω εκτός, έτσι επαγγελματικά. Πιο ευτυχισμένος νιώθεις και γεμάτος όταν παρακολουθείς τις ταινίες στον κινηματογράφο ή όταν είσαι πάνω στο stage και δίνεις την ψυχή σου για τον κόσμο σου? Δεν μπορώ να τα συγκρίνω αυτά τα δύο. Όταν στο stage και δίνεις την ψυχή σου για τον κόσμο σου. Δεν μπορώ να τα συγκρίνω αυτά τα δύο. Όταν βλέπω μια ταινία που έχω γυρίσει εγώ, απλά προσπαθώ να αποστασιοποιηθώ και να την ευχαριστηθώ σαν θεατής. Όταν είμαι πάνω στη σκηνή, είναι κάτι το οποίο συμβαίνει εκείνη τη στιγμή. Η ενέργεια με τον κόσμο είναι κάτι το οποίο με ευχαριστεί και το απολαμβάνω ιδιαίτερα. Ενώ όταν γυρίζω την ταινία που επίσης έχει... είναι κάτι διαφορετικό τελείως. Έχει πολύ ευχαρίστηση το να ανακαλύπτεις πράγματα μέσα σου τα οποία δεν τα φανταζόσουν, να δεν είχες επικοινωνήσει με αυτή τη μεριά του εαυτούς ποτέ. Αυτός ο τελευταίος ρόλος μας άφησε όλο το στόμα ανοιχτό. Αυτός πρέπει να είναι ο κύριος Ρακιτζής. Ναι, γεια σου Σάκη. Γεια σου Σάκη. Πρέπει να σου πω ότι δεν περίμενα ότι εσύ θα έκανες ένα τέτοιο ρόλο. Έτσι τελείως αντίθετο από αυτό που είσαι. Όχι, γιατί είσαι ένα πολύ ωραίο παιδί και πολύ καλό παιδί κιόλας, όχι τίποτα. Πάνω από. Και να σου πω ότι μου αρέσει πάρα πολύ εσύ ηθοποιός. Αυτό θέλω να το πω για να το τονίσω. Ευχαριστώ πολύ. Ούτε εγώ το περίμενα να σου πω την αλήθεια ότι θα παίξω αυτό το ρόλο μέχρι που μου ήρθε το σενάριο στα χέρια. Και όταν το διάβασα και κατάλαβα πόσα πράγματα μπορείς να ανακαλύψεις μέσα σε αυτό το ρόλο, και όταν το διάβασα και με τον δάσκαλό μου που το αναλύσαμε ακόμα περισσότερο, ήμουν σίγουρος πλέον ότι αυτό είναι που πρέπει να κάνω. Τώρα, είσαι μαζί με την Κάτια, ασχολείται επίσης με τον κινηματογράφο. Δεν έχετε ανταγωνισμό μεταξύ σας, επειδή είναι η ηθοποιός και η Κάτια. Δεν θες εσύ, ας πούμε, θα σκεφτόσαστε να παίξετε μαζί σε μια και τη μοναδική ταινία? Δεν ξέρω, μπορεί. Την κόρη σας. Ούτως ή άλλως, ζω μια κινηματογραφική ταινία αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω, μπορεί. Την κόρη σας. Ούτως ή άλλως, ζω μια κινηματογραφική ταινία αυτή τη στιγμή με την Κάτια. Πόσο. Ζω ένα μεγάλο... Γεια. Yeah. Ζω μια ταινία ερωτική, συστηματική, όλα μαζί με την Κάτια. Σάκη, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Πρέπει να σου πω ένα μπράβο και συγχαρητήρια όμως, γιατί πραγματικά αυτά που λες είναι μέσα στην ψυχή σου και τα λες. Κάποιοι άλλοι δεν τα λένε ποτέ. Μπράβο, καλή επιτυχία σε ό,τι και αν κάνεις, Σάκη. Μου αγαπάμε πολύ. Να είσαι καλά, Σάκη. Καλή επιτυχία σε ό,τι και αν κάνεις. Ευχαριστώ.